ηχητικά αποσπάσματα από ποίηματα τη ποιητική συλλογή Ζέλμπα του Κώστα Δεσπινιάδη, εκδόσει πανοπτικών. Η Ζέλμπα είναι λέξη σλαβομακεδόνικη που υποδηλώνει την έντονη επιθυμία, τον πόθο. Θα μπορούσε να είναι και όνομα γυναικείο. Από την ενότητα Ιανουάριο. Δεν αξίζουν το χαμό μα. Δεν αξίζουν τον χαμό μα τα εγκόσμια. Θρήνο και κοπετό στου τέσσερι ανέμου. Διασκορπισμένα δάκρυα πληγέ του σώματο. Για ποιον, γιατί. Για λίγο φω στα έγκατα της ύπαρξης. Απεγνωσμένοι ήρθαμε, απεγνωσμένοι πάμε. Τα μάτια σου, τα μάτια σου, μη μου τα ξανακλείσεις. Η ζωή μου στοιχειωμένη. Η ζωή μου στοιχειωμένη από ημερομηνίε, θάνατη, επέτη, χωρισμοί. Δεν ξέρω για το χρόνο, αλλά το ημερολόγιο είναι μια ανθρώπινη επινόηση φυρχτή που πελεκάει τη μνήμη. Άσπλαχνη μνήμη. Άσπλαχνη μνήμη, άδικη. Ό,τι ωραίο να τα χιώνει. τα άσχημα εδώ, βουνά Την άλεγε ο Φιοντόρο. Τι να λέει ο Φιοντόρ για τούτο το τότε όνειρο πάλι. Εκείνη ποδοπατημένη από έξαλα πλήθη, απλώνει το χέρι να τη σώσω και έπειτα το τραβά πίσω. Σπρώχνω να ανοίξω χώρο, η στέπα διαστέλλεται, φιλιέ με πνίγουν και δίνε ρώσικε, μα δεν θέλω να ξυπνήσω. Εκείνη στο όνειρο, Φιοντόρ, μη χάσω πάλι. Το κορίτσι δίπλα. Το κορίτσι δίπλα στον μπαρ, με το θάνατο που κουβαλούσε στα σπλάχνα τη και τη σκοτεινιά στο βλέμμα μάνα τη απώλεια, τροφό τη ελπίδα, υπερσυντέλικο στο βλέμμα τη, αιωνιότητα τη ύπαρξη με παρελθόν εμάσων, ανίατο όλεθρο, σπουδαίρωτα, μονάχα μακελεύει. Έντεκα βήματα. Χώμα βρεγμένο, μυρωδιά χωϊκή, βρεγμένο χώμα, μυρωδιά παιδική. Πού να σε βρω στα τσιμέντα. Γράφω, και η γάτα μου κουρνιάζει στο καλοριφέρ. Έλα στη ζέστη μου γνέφη, πάρε τα την παγωνιά των χαρτιών σου. Μικρό ποταμάκι, για πού τραβά, ποια χώματα θα στραγγίξουν τα νερά σου. Αυτό το σπίτι πότε θα ξανακατοικηθεί, ποια γέλια θα ζεστάνουν τα ντουβάρια του, ποιε πίκρε θα παγώσουν πάλι του αρμού του. Όταν με ζώνη μοναξιά γράφω, α γινόταν να μην είχα γράψει ούτε αράδα. Ό,τι κι αν πούμε, θα το πάρει το χιόνι. Χάσματα απόγνωση, με τι να σα γεμίσω. Απελπισμένο από αγάπη, άδειο ο κόσμο μου. Γενάρη υπό το μηδέν, και άνοιξη μακραίνει. Με χιόνι αρχίσαμε, με χιόνι τελειώσαμε. Χάσματα σκοτεινά και τα απρόσμενα, ναι, χους ή και ισχούν απελεύσει. Ενδιάμεσα όμω, ανέστιο, χωρί κατάρτι και λιγμό, στα βάραθρα τη λύπη. Κατάμονο, τη νύχτα τη απόγνωση, Γενάρη μήνα, απόψε βρέχει. Απόψε βρέχει. Κάποιοι στον κόσμο κρυώνουν, όπω πάντα. Κλείστε τα όλα, τηλεοράσει, κινητά, διαδίκτυο, τον θόρυβο του κόσμου. Και διαβάστε μόνοι, παντέριμη, γεράσιμο λικιαρδόπουλο. Λέει ο Κάφκα. Λέει ο Κάφκα. Το βιβλίο Πρέπει να είναι το τσεκούρι που σπάει την παγωμένη θάλασσα μέσα μα. Διάβασα χιλιάδε, αλλά η παγωνιά εκεί επιμένει. Να πάνε στα τσακίδια. Να πάνε στα τσακίδια τα γερμανοθρεμένα μαμόθρεφτα και οι νοικοκυρέοι ποιητέ τη ζεστή καμαρούλα. Μετρήστε του δέκα πεντασύλλαγου αν είναι σωστοί, αν είναι στη θέση του στο ούμπλαουτ στα ποιήματα του Χέλντερνιν, Αν στεκούν τα μέτρα και οι άμβοι και αδιάσταμα στη γωνιά. Κρύο και παγωνιά έχει έξω. Κρύο και παγωνιά. Ξέρω πω θα είναι θάνατο. Ξέρει πώ θα είναι ο θάνατο. Σιωπηλά, ανεπέστητα θα έρθει. μήτε που θα το καταλάβει. Σχέδια, ιδέε, εκκρεμότητε ένα σωρό. Ποιο νοιάζεται. Ξέρει πώ θα είναι ο θάνατο. Μαύρο όπω η νύχτα. Κρύο όπω το χιόνι. Υγρό σαν τη βροχή. Σιωπηλό, ανεπέστητο. Μύτε ένα δευτερόλεπτο και επί τα άλλα όπω πριν. Γι' αυτό σου λέω. Δώσ' μου το χέρι σου. Ξέρει πώ θα είναι ο θάνατο. Εντάξει με τη μνήμη. Εντάξει με τη μνήμη. Κάπω θα τα μπαλώσουμε. Με την καρδιά τι κάνουμε. Από την ενότητα Αύγουστο. Intro 2. Κάποτε ρώτησαν έναν φιλόσοφο, γιατί γράφει κανεί, και απάντησε, Για να αγαπηθεί, είναι η ομορφότερη. Είναι η ομορφότερη γυναίκα που έχω δει εδώ και χρόνια. Μου μιλά για τον Ντοστογεύσκη, τον Νίτσε, τον Κίκεργκορ και όλα όσα λάτρεψα στη ζωή μου. Την ακούω με θαυμασμό. Δεν πάω όμω στιγμή να φαντάζομαι το μουνί της. Ο άντρα θέ μου είναι ένα κτίνο. Διαβάζω στο διαδίκτυο. Διαβάζω στο διαδίκτυο επιχειρήματα και κόντρα επιχειρήματα για τον θάνατο των βιβλίων ότι η ψηφιακή τυπογραφία θα αντικαταστήσει την παραδοσιακή, ότι τα pixels θα αντικαταστήσουν του τσίγκου και τα στιγμόμετρα, ότι η αηλή απεραντότητα του ψηφιακού κόσμου θα υπερτερήσει τον δυσβάσταχ των δυσβάσταχτων χάρτινων όγκων. Μπορεί. Αλλά το ωραιότερο κοπλιμέντο που είπα κάποτε σε γυναίκα είναι ότι μυρίζει καλύτερα και από φρεσκοτυπωμένο βιβλίο. Και αυτό διάολε δεν θα μπορούσα να το πω αν δεν υπήρχε τυπογραφία. Η γυναίκα μου με ρωτάει, η γυναίκα μου με ρωτάει καμιά φορά τι τα θέλω όλα αυτά. Χαρτιά, ιδέε, επιχειρήματα. Μη σκέφτεσαι όλη την ώρα, μου λέει. Θα το φυράνεις στο μυαλό σου. Δεν σκέφτομαι όλη την ώρα, θέλω να τη πω. Όταν βυθίζομαι μέσα σου ή όταν χώνω τα μούτρα μου στα σκέλια σου, δεν σκέφτομαι καθόλου. Με τον έρωτα εκδικούμαστε. Με τον έρωτα εκδικούμαστε τα πράγματα. Μαύρη εκδίκηση, που θα λέει και ο ποιητή. Ο θάνατο βασιλεύει εκ των πραγμάτων. Δύο κορμιά που πάλονται, το μόνο που μπορεί για λίγο να τον φοβήσει. Να φύγει μακριά. Κορίτσια γενναία σαν σκιέ, Κορίτσια γενναία σαν σκιές που τα φωνάζαν ζέλμπα.